συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Κόκκινου Μήλου σε απόσταση αναπνοής από σπίτια. Εν αέρια μέσα, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και θελοντές επιχειρούν αυτή τη στιγμή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται δίπλα σε κατοικημένη περιοχή στο ρέμα Καναπίτσα. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής έδωσαν τη δική τους μάχη για να σώσουν τις περιουσίες τους. Η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα, είχε προλάβει όμως να προκαλέσει ζημιές. Ακούστηκε ένα μπαμ πολύ δυνατό και ξαφνικά καπνούς. Βλέπω φωτιά στην κολόνα. Πήραμε αμέσως την πυροσβεστική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, καθώς στελέχη της πολιτικής προστασίας κάνουν λόγο για πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες στις επόμενες ώρες. Για πρώτη φορά, τόσο νωρίς μες τον Ιούνιο, έχουμε δίκτυ 5 στην Αττική, δηλαδή Red Coat, κατάσταση συναγερμού, και δίκτυ 4 σε 4 άλλες περιφέρειες της χώρας. Όλος ο κρατικός μηχανισμός θα είναι σε εγρήγορση. Εφιστώ την προσοχή σε όλους. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του εμπεριστή που, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βάρη Σκοροπίου. Στο βίντεο ντοκουμέντο απεικονίζονται τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς. Λίγα δευτερόλεπτα μόλις πριν, ο εμπεριστής είχε βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Εργαζόμενοι σε παρακείμενες επιχειρήσεις καταγράφουν την πρώτη αιστεία της φωτιάς που θα εξελισσόταν σε ένα πύρινο μέτωπο χιλιομέτρων. Από χτες το μεσημέρι είμαστε εδώ, όλη τη νύχτα, σε επιφυλακή. Δύο σπίτια και τρεις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή. Ενώ πολλές ήταν ζημιές σε μαντρότυχους και αυλές σπιτιών. Αρκετοί ήταν αυτοί που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του πυκνού καπνού που είχε καλύψει την περιοχή. Στο πέρασμά της έκαψε ολοσχερό στο συγκεκριμένο σπίτι. Η σκεπή και τα ξύλινα δοκάρια έχουν καταρρεύσει, ενώ ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτό έχει γίνει στάχτη. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί δεν είχε αλλού. Άμα είχε αλλού δεν θα προλαβαίναμε. Ήταν εδώ από πάνω η φωτιά. Είχα πρόβλημα γιατί είχα ένα πνευστικό και έλεγα τώρα τι θα κάνω. Είναι ένα κομμάτι εκεί στο βουνό που ήταν, δηλαδή αν κατέβαινε αυτό και πήγαινε προς τα εκεί, η Ηρακλέους θα καιγόταν όλο το κίτσι. Οι κάτοικοι της περιοχής αγωνιούν για το δύσκολο καλοκαίρι που έρχεται λόγω των πολλών ακαθάριστων οικοπαιδικών χώρων.